Θοδωρή, όπως εξελίχθηκε και το μάτς, ήρθε μια δίκαιη και εύκολη, όπως έγινε, επικράτηση απέναντι σε μια καλή ομάδα όπως είναι η Περίσταση. Αλλά κάποια πράγματα, φαντάζομαι, μέσα στο παιχνίδι παίξαν και αυτά το ρόλο τους. Σίγουρα ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο πάρα πολύ το παιχνίδι. Εμείς για πολλούς και διάφορους λόγους θέλαμε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι μετά από την κόκκινη που δέχτηκε με το φύρακα στις Περίστες, κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι είναι κόκκινη. Και εφόσον έγινε και το 2-0, μετά εξελίχθηκε πιο εύκολο το παιχνίδι για μας. Σίγουρα δηλαδή, εντάξει, θέλαμε αυτή την νίκη όπως είπα και προηγουμένως. Στόχος είναι ο τελικός, να πάμε στο τελικό. Και κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ξεχωριστά. Στο πρωτάθλημα, πώς είναι τα πράγματα? Στο πρωτάθλημα, εντάξει, στόχοι είναι, κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Σίγουρα είναι και ο πρωταθλητισμός της ομάδος. Γι' αυτό και αλλάξανε πάρα πολλά στην ομάδα φέτος. Διοίκηση, ποδοσφαιριστές, προπονητές. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχαριστήσουμε κιόλας και τον κύριο Βαϊνά μέχρι πριν 2 εβδομάδες που ήταν μαζί μας. Και τον αφιερώνουμε την νίκη αυτή, γιατί εντάξει, καλώς κακώς στο ποδόσφαιρο άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν. Ήταν επιλογή του να φύγει. Εμείς το μόνο που το ευχόμαστε να είναι καλά, το ευχόμαστε καλή επιτυχία όπου και να είναι, και το αφιερώνουμε αυτή την νίκη. Ευχαριστώ πολύ.